Παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Κυρία Φωτίου, για 6 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν αρχίζει ο χρόνος αν δεν τελειώσει ο κύριος Βοηδής. Σας εξήγησα. Και είπατε 6 λεπτά. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Αν το αλλάξετε, θα αρχίσω. Παρακαλώ, κύριε Φωτίου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την αίθουσα της Βουλής αυτές τις μέρες που τρομοκρατεί όλη την αντιπολίτευση. Είναι η καθαρή έξοδος της χώρας από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Μια τρομοκρατημένη Νέα Δημοκρατία, τρομοκρατεί με ψέματα και παραποίηση στοιχείων όλων των λαών. Αύριο ψηφίζεται το τελευταίο νομοσχέδιο με μνημονιακές υποχρεώσεις. Το τελευταίο. Που έχει όμως εξαιρετικά θετικές ρυθμίσεις και τις οποίες πιστεύω ότι τα θετικά της άρθρα, τα θετικές ρυθμίσεις, το τέλος της μέρας αύριο θα τις ψηφίζετε. Όμως δεν έχετε το σθένος να το ομολογείτε όλες αυτές τις μέρες όπου τα πολυπληθή σας μίντια επαναλαμβάνουν ότι έρχεται ο Αρμαγεδόν το 19 για τον Έλληνα φορολογούμενο και τον συνταξιούχο. Δυστυχώς για σας θα είμαστε εδώ το 19 για να δούμε άλλη μια φορά την καταστροφολογία σας να καταραίει. Αυτές τις μέρες στη Βουλή ακούμε δύο ψεύδι, που αν ισχύουν και τα δύο, τότε είναι αυτοανερούμενα. Τι εννοώ? Το πρώτο, δημιουργούμε ένα κράτος επιδομάτων, όχι εργασίας, ανάπτυξης, επενδύσεων. Το δεύτερο, ότι κόβουμε ή θα κόψουμε επιδόματα. Επιτέλους, ένα από το δύο ισχύει. Ή κόβουμε ή δίνουμε. Τι συμβαίνει? Παραλάβαμε το 2015 790 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό της πρόνοιας. Τον ίδιο είχατε όλα τα χρόνια, ακόμη και τις εποχές της ευμάρειας και της ανάπτυξης και του πλούτου. Τον ίδιο γιατί? Το χαμηλότερο της Ευρώπης. Πάντα. Γιατί? Γιατί εσείς πιστεύετε ακράδατα, όπως ισχυρίστηκε και ο ΣΕΒ πριν λίγο καιρό, ότι τα χρήματα που δίνονται για το κοινωνικό κράτος είναι χαμένα λεφτά για την ανάπτυξη. Εμείς υποστηρίζουμε ακριβώς το αντίθετο, όπως λένε και όλες οι επιστημονικές έρευνες, ότι δηλαδή κάθε ευρώ που δίνεται στο κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία, επιστρέφει στην ανάπτυξη 1,3 ή 1,68 ανάλογα που δίνεται. Δηλαδή, οι δαπάνες για το κοινωνικό κράτος είναι αναπτυξιακές δαπάνες, πέρα από το ότι είναι κοινωνικές δαπάνες. Γι' αυτό τα 790 εκατομμύρια που παραλάβαμε το 2015, τα κάναμε 1,830 το 2018 και θα τα κάνουμε 3 δις το 2019. Εδώ βρίσκονται τα 760 εκατομμύρια για 700.000 συμπολίτες μας για το ΚΕΑ. Από το 9 που μπήκαμε σε αυτή τη φοβερή περιπέτεια με τα μνημόνια που εσείς το πρώτο και το δεύτερο που ψηφίσατε, μέχρι το 2015 δεν είχατε βάλει το 1 ευρώ πλην 20 εκατομμύρια για τους συμπολίτες μας που χυμαζόντουσαν από την ανθρωπιστική κρίση. Είχατε λοιπόν, εμείς δώσαμε το 2015 την κάρτα αλληλεγγύης για 400.000 συμπολίτες μας και για τρόφιμα. Σήμερα η κάρτα αλληλεγγύης είναι η πρόταση της Ελλάδας που εξετάζει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι η μόνη δράση που μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στους ανθρώπους αντί να κάνουν ουρές για να παίρνουν τσάντες και σακούλια. Το ΚΕΑ το εφαρμόσαμε το 2017. Το σχεδιάσαμε για να πιάνει κάθε μέρα, κάθε μέρα, όποιον τους τελευταίους 6 μήνες πέφτει στην ακραία φτώχεια. Κάθε μέρα είναι ανοιχτό το σύστημα. Και παράλληλα το 10% των ανέργων μπαίνει στην εργασία. Με το μεσοπρόθεσμο το 20% των ανέργων μπαίνει στην εργασία, γιατί δεν θα κάνουμε παγίδα της φτώχειας. Επομένως, σας ρωτώ ευθέως, το άρθρο 22, το οποίο ορίζει για το ΚΕΑ ότι δεν υπολογίζεται το ποσό του ΚΕΑ στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή παροχών κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Θα το ψηφίσετε ναι ή όχι? Στο μεσοπρόθεσμο,
Υπάρχουν τα 200 εκατομμύρια των σχολικών γευμάτων για όλα τα παιδιά όλου του δημοτικού σχολείου της χώρας. Όλων. Υπάρχουν τα 260 εκατομμύρια επιπλέον για τα οικογενειακά επιδόματα. Δηλαδή 910 συνολικά. Θα τα καταψηφίσετε? Υπάρχουν τα 155 εκατομμύρια για 1.800 νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε τα παιδιά που θα μπουν το 19-20 να είναι 165.000 δωρεάν παιδιά με βάουτσερ. Όταν εμείς βρήκαμε μόνο 75.000 δωρεάν παιδιά με βάουτσερ το 2015. Τόσα είχατε, κύριε Μητσοτάκη. Σήμερα υπόσχεστε ότι όταν έρθετε εν τη βασιλεία σας, όλα τα παιδιά θα μπουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τι δεν ξέρετε, ότι δεν έχουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς? Αυτό δεν το ξέρετε, δεν σας το είπανε? Σε αυτό το πολυνομοσχέδιο υπάρχουν τα 600 εκατομμύρια για την επιδότηση ενοικίου και τραπεζικών δανείων για πρώτη κατοικία σε 1.300.000 ανθρώπους. Τι επιθυμείτε να κόψετε από αυτά? Πάμε στο δεύτερο ψεύδος, ότι κόβουμε επιδόματα. Εδώ και 2 χρόνια τρομοκρατείτε τον ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας, ότι κόβουμε αναπηρικά επιδόματα. Δεν κόψαμε ούτε 1 ευρώ και δεν ζητάτε συγγνώμη. Κανείς σας. Αντίθετα, από το Φεβρουάριο του 2018, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, θέσαμε σε πιλωτική εφαρμογή τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας, που θα δέσει το τέλος στις χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες για τα άτομα με αναπηρία. Μια διαδικασία μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Ανταυτού και ανταυτού χαρίζουμε, όχι δεν κόβουμε, χαρίζουμε τα 46 ευρώ τα οποία πληρώνει ο ανάπηρος κάθε φορά που περνά από τα ΚΕΠΑ σήμερα. Αυτό θα το ψηφίσετε ή δεν θα το ψηφίσετε? Είναι τα άρθρα 17 και 18. Σας ρωτώ ευθέως. Το άρθρο 21 είναι για το ΕΟΠΗ και σας ρωτώ αν θα το καταψηφίσετε, γιατί αυτό μεταφέρει 50 εκατομμύρια μέσω ΟΠΕΚΑ στα ιδρύματα. Τέλος. Παραλάβαμε ένα κράτος ιδρυματικό, επιδοματικό, με πελατειακές σχέσεις, με αδιαφάνεια, απίθανα γραφειοκρατικό, από εσάς τους ικανούς διαχειριστές της εξουσίας. Και φτιάξαμε εμείς, οι ανίκανοι, μέσα σε 3 χρόνια, ένα κράτος κοινωνικής προστασίας για όλους τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ψηφιακό. Αντιμετωπίζει όλους με αξιοπρέπεια, ισονομία και δικαιοσύνη. Είναι ο μηχανισμός των 240 κέντρων κοινότητας, που η Νέα Δημοκρατία πολέμησε λισαλέα και δεν ψήφισε. Είναι ο ΠΕΚΑ, ο προνοιακός οργανισμός που δίνει τα επιδόματα, που η Νέα Δημοκρατία πολέμησε λισαλέα και δεν ψήφισε. Αυτά τα 2 είναι οι πυλώνες του νέου συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Για αξιοπρέπεια, για διαφάνεια, για ψηφιακότητα, για όλο τον ελληνικό λαό. Όχι για τα ρουσφέτια, για το γνωστό μας και για τις παλαιατικές σχέσεις. Εσείς καταστροφολογείτε και θα διαψευτείτε. Για άλλη μια φορά, εμείς φτιάχνουμε το μέλλον αυτής της χώρας. Ποτέ πια ξανά μνημόνια. Δεν γυρίζουμε πίσω, δεν γυρίζουμε πίσω στο παλιό καθεστώς που είσαστε εσείς. Προχωράμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ο κ. Κουτσούμπας, θα έχει το λόγο.